Πιστεύω ότι με το παιχνίδι που έχουμε δει απόψε ότι η ανόρθωση είναι πράγματι έχει κάνει ίσως την καλύτερη της εμφάνιση μπορώ να πω στο σύνολο των αγώνων. Σίγουρα είναι η καλύτερη εκτός έδρας. Παρ' όλα αυτά δεν από κάποια ατομικά λάθη όπως έχει πει και ο προπονητής δεν κατάφερε να πάρει θετικό αποτελεσμά. Όμως μπορεί να χτίσει σίγουρα, πάρουμε κάποια θετικά, μπορεί να χτίσει στην απόδοση της ομάδας ότι στη συνέχεια μπορεί να διορθώσει κάποια ατομικά λάθη και να μπορέσει να διεκδικήσει με καλύτερες αξιώσεις τα παιχνίδια. Ο Λάθερ τι έλειψε σήμερα στην ανόρθωση Λαμπρό? Κοιτάξτε, έχω παρακολουθήσει σχεδόν όλα τα παιχνίδια της ανόρθωσης. Σίγουρα μπορεί να πούμε ότι έχει λείψει. Παρόλα αυτά, κάποιος πρέπει να κάνει μια καλύτερη ανάλυση, πιστεύω, στο παιχνίδι της ανόρθωσης. Σήμερα, δηλαδή, η ανόρθωση να υπάρχει μια πιο ισορροπημένη ανάπτυξη. Μπορούσε να πάει και πήρε την μπάλα πολύ εύκολα μέχρι το τελευταίο τρίτο της ΑΕΛ. Ιδιαίτερα το τελευταίο 20 λεπτό του δεύτερου ημιχρόνου η μπάλα γυρόφερνε στα τετράγωνα της ΑΕΛ. Είδα απόψε έναν πάρα πολύ καλό Ουάρτα, ο οποίος πιστεύω ότι ίσως έκανε το καλύτερο του παιχνίδι με την ανόρθωση. Και αυτό που περιμένουν και οι φίλοι της ομάδας είναι να ανεβάσει την ομάδα ακόμα περισσότερο. Τόσο για τον Λάφερτη, αυτό που είδα ότι ο Λάφερτη μπορεί σήμερα να έλειψε ότι δεν ήταν στα τετράγωνα, αλλά τα προηγούμενα παιχνίδια δεν τον είδα να βοηθήσει στην ομάδα τόσο στο χτίσιμο, να κρατήσει μπάλες για να μπορέσει να ανέβει η ομάδα. Γι' αυτό σας είπα ότι μπορεί, δεν είμαι 100% σίγουρος ότι έχει λείψει ή με βάση τα δεδομένα που είδαμε, πιστεύω ότι η ανόρθωση σήμερα έχει κάνει το καλύτερο της παιχνίδι. Σωστό. Παρ' όλα αυτά, ο Τιμούρκια Τσπάγια μίλησε για λάθη και κυρίως για την αμυντική λειτουργία της ομάδας του. Τι είναι αυτό που πρέπει να βελτιώσει ουσιαστικά η ανόρθωση για να μπορέσει να μην έχει αυτά τα σκαμπανεβάσματα και να σταθεροποιηθεί? Και να προσθέσω κάτι, Λάμπρο, πάνω σε αυτό. Έχει δεχθεί σε 6 παιχνίδια 9 τέρματα. Σε 5, συγγνώμη. Σε 5 παιχνίδια, γιατί είμαστε μεν στην 6η αγωνιστική, προστά, αλλά δεν έχει παίξει την πρώτη με την ΠΑΕΚ. Σε 5 παιχνίδια 9 τέρματα. Ναι, αυτό είναι 9 τέρματα για 5 αγωνιστικές και η ομάδα που διεκδικεί πρωτάθλημα και ιδιαίτερα από ό,τι γνωρίζουμε και εσείς γνωρίζετε ομάδες που με τη Σφραίδα, Ντιμούρ και Σπάγια που η αμυντική γραμμή τουλάχιστον στις ομάδες που πάντα ήταν από τις καλύτερες που μπορούσε να υπάρχει σε ένα πρωτάθλημα. Αυτό είναι πρόβλημα. Αυτό που βλέπω όμως είναι ότι τόσο και απόψε, όσο και σε προηγούμενα παιχνίδια, από κάποιες ασυνεννοησίες, κάποια ατομικά λάθη που αυτόν πιστεύω ότι πρέπει να... Δεν είμαι σίγουρος αν είναι θέμα δουλειάς ή ηρεμίας που να υπάρχει στην ομάδα μέσα από τα αποτελέσματα για να μπορέσει. Γιατί είμαι σίγουρος ότι τόσο και ο Αραγιούρη που απόψε φαίνεται ότι έκανε ένα ατομικό λάθος. Από ό,τι το είδα και εγώ από την τηλεόραση, δεν είμαι σίγουρος αν περίμενε ή αν είχε μιλήσει με τον Λόρια. Ναι. Μάλλον άτυχη στιγμή εκεί. Ναι. Δεν το περίμενε. Έσκυψε το κεφάλι νομιζόμενος ότι η μπάλα θα πάει έξω. Ήταν καθαρά θέμα συνεννοησίας. Ναι, αυτό φαίνεται και από το φαγό που το είδαμε, αυτό φαίνεται, αλλά για την ποιότητα του Αραγιούρη φαίνεται ότι είναι ένα παιδικό λάθος. Δεν είναι λίγο αντιφατικό, Λάμπρο, το όταν έχω παίξει το καλύτερο μου παιχνίδι και φεύγω ηττημένος σε ένα ντέρπι, δεν είναι και ένας λόγος προβληματισμού? Καταλαβαίνω την νότα αισιοδοξίας που υπάρχει. Ότι παίξαμε καλά, δεχόμαστε ότι είμαστε ευχαριστημένοι, μπορούμε να βελτιώσουμε, μπορούμε... Νιώθεις καλά, ρε παιδί. Εννοείς ότι αν αλλά καλώς... στο καλό μου το παιχνίδι έχω χάσει. Αυτό δεν θα πρέπει να με προβληματίσει κιόλας? Σίγουρα. Κοιτάξτε, σίγουρα στην ανόρθωση
Δεν είναι ευχαριστημένοι. Ευχαριστημένοι, έχω πει ότι μπορούμε να πούμε εμείς που είμαστε σαν φιλάθλοι έξω από, από τα αποδυτήρια και, και τον περίγυρο της ομάδας, ότι είδαμε ότι ήταν μια καλύτερη ανόρθωση από, από τις προηγούμενες εμφανίσεις. Όταν όμως υπάρχει ήττα και ιδιαίτερα μεγάλη εμφάνιση, σίγουρα κανένας δεν είναι ευχαριστημένος. Και είμαι σίγουρος ότι και, και στα αποδυτήρια και στην ομάδα αυτό δεν είναι ότι παίξαμε καλά και είμαστε ευχαριστημένοι και προχωρούμε. Απλά έχω πει ότι με βάση τις προηγούμενες εμφανίσεις, αυτό που είδαμε σήμερα η όρθωση, ότι μπορεί να κρατήσει κάποια θετικά.